Διότι σήμερα, λοιπόν, Γιώργο μου, έχουμε σήμερα μια εξαιρετική καλεσμένη εδώ μαζί μας, η κυρία Γενοβέφα Κολοβού. Καλή σας μέρα, κυρία Κολοβού. Καλημέρα. Καρδιολόγος, διευθύντρια προληπτικής καρδιολογίας του νοσοκομείου Μετροπόλιταν. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Για να συζητήσουμε τώρα. Παίζει για το Μετροπόλιταν, εδώ δίπλα να πεταχτούμε. Διότι... Μόλις κλείσουμε με την κυρία Κολοβού, έχει να κάνουμε ένα check-up γρήγορο. Τι είναι αυτό το καρδιομεταβολικό κέντρο που έχετε φτιάξει εκεί? Το έχουμε φτιάξει ένα κέντρο γιατί, όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο έναν παράγοντα κινδύνου. Συνήθως είναι τρεις-τέσσερις. Είμαστε παχύσαρκοι, υπερτασικοί, μπορεί να έχουμε και λίγο ζάχαρο, να έχουμε και χοληστερίνη. Άρα καπνίζουμε και κάνουμε φαγητό τσιγάρα. Εννοείται και το καπνίσμα. Οπότε και δεν περπατάμε κιόλας. Οπότε είναι όλα μαζί. Άρα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα μαζί. Γι' αυτό αρχίζει και γίνεται μια υποειδικότητα που λέγεται καρδιομεταβολικό ειδικότητα που θα είναι, που εμείς το κάναμε σαν πρώτη. Ολιστική προσέγγιση, βέβαια. Και βέβαια το κάναμε αυτό με τον κύριο Φούσα, τον Στέφανο Φούσα και τον Ανδρέα Μελιδόνη που είναι διαβητολόγος. Και το πιστεύω ότι θα μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σε όλους τους τομείς του. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο, α, θα κοιτάξουμε μόνο τη χοληστερίνη, θα κοιτάξουμε και την πίεση. Ποιος έρχεται κοντά σας, γιατρέ? Κάποιος ο οποίος ξέρει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι επιβεβαρημένη και έρχεται έτσι συνολικά να δει τι μπορείτε να κάνετε? Πολύ ωραία με ρωτήσατε, γιατί ποιοι έρχονται? Έρχονται πρώτον αυτοί που έχουν στην οικογένεια κάποιο πρόβλημα. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε 7.000 ευνίδιους θανάτους, έτσι. Οπότε αυτές οι οικογένειες συνήθως... 7.000 το χρόνο? Το χρόνο. Τι φλανάκι, ποιος κορονοϊός τότε? δεν ξέρουν το ιστορικό και την... Οπότε δεν ξέρουν το ιστορικό, δεν πάνε... Δεν λένε συνέχεια ότι... ήταν καλά, πώς έγινε αυτό? Ήταν καλά γιατί δεν εξετάστηκε ποτέ. Έτσι. Οπότε, αν κοιτάξετε, αυτές οι οικογένειες ήταν γρήγορα σε εμάς. Εντάξει, τώρα αυτά, εσείς οι γυναίκες δεν σας νοιάζει. Οι άντρες, από ό,τι ξέρω εγώ, έχουν θέμα. Αντίστροφο. Έτσι νομίζαμε. Οι γυναίκες πεθαίνουν από καρδιακά νοσήματα. Είναι πρώτη αιτία θανάτων τους. Πρώτη αιτία? Βέβαια, έχουν ξεπεράσει και τον καρκίνο μαστού. Πάντω. Άρα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Μεγαλύτερος κίνδυνος. Οι γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο μαστού και έχουν επιβιώσει, δεν θα ξαναπεθάνουν από το επόμενο στάδιο του καρκίνου, αλλά από το καρδιοπάθειες. Γι' αυτό τώρα γίνονται και ιατρία, καρδιο-ογκολογικά ιατρία. Γιατί αυτοί οι γυναίκες θέλουν. Για τη συνάρτηση της αντιμετώπισης της ογκολογικής με την καρδιολογική. Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι πάθηση. Τα φάρμακα τα ογκολογικά που δίνουν είναι τοξικά, μειοτοξικά στο μυοκάρδιο και για 20 χρόνια τουλάχιστον. Πάντως, έχετε μία καινούρια λοιπόν ειδικότητα, η οποία αφορά δυνητικά το σπάντες. Πρέπει να έρθουμε κοντά σας και προληπτικά. Ακόμα λοιπόν για προληπτική καρδιολογία. Το καλύτερο θα ήταν. Mm-hmm. Το καλύτερο. Και προπαντός και οι γυναίκες, βέβαια, γιατί βλέπετε ότι. Και, συγγνώμη, έτσι που τα λέτε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν το προφυλάσσετε μόνο από την καρδιά. Και από άλλα πράγματα θα προφυλαχτεί, αν έρθει να ψάξει τα καρδιακά του, βέβαια, ας πούμε. Ναι. Βέβαια, θα προφυλαχθεί και από το. Τώρα, συγγνώμη, εδώ που μου στέλνει μια γνωστή μου εδώ και λέει δυσλιπιδεμία. Που μου λέει να σας ρωτήσω για τη λισπιδεμία. Τι είναι η λισπιδεμία? Δυσλιπιδεμία. Δυσλιπιδεμία. Κάποτε τη λέγαμε υπερχολυστερολεμία. Αλλά τώρα έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες μέσα σε αυτό το λιπιδεμικό προφίλ. Όπως η δηλαδή. Υπερτριγλυκεριδεμία. Οπότε αυτό μαζί λέγεται δυσλιπιδεμία. Μια πιο έντονη μορφή, πιο αυξημένη πάνω, μορφή από την απλή χολυστερίνη. Όχι, όχι, όχι. Είναι και αυτό μέσα και η υπερχολυστερολεμία. Α, είναι υποσύνολο αυτού. Αλλά για να μπορούμε εμείς γιατί να συνοηθούμε, το λέμε δυσλιπιδεμία. Όταν θα έρθει κάποιο κοντά σας στο Μετροπόλιο. Τι θα του πείτε, θα τον υποβάλλετε σε μια σειρά εξετάσεων και από εκεί πέρα θα δείτε τι θα κάνετε? Δηλαδή. Του κάνουμε εξετάσεις. Πρώτον, παίρνουμε το καλό ιστορικό που είναι πολύ βασικό. Από εκεί ξέρουμε και στην οικογένεια τι υπάρχει. Mm-hmm. Και δεύτερον, βέβαια, του κάνουμε εξετάσεις. Από αυτές τις εξετάσεις μπορούμε να δούμε προδιαβήτη, να δούμε αν έχει τάση υπέρταση, μπορούμε να δούμε αν έχει πρόβλημα από την καρδιά, μπορούμε να δούμε το ρυθμό που κάνουμε καρδιογράφημα, βλέπουμε το υπέρηχο. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το διάστημα, μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα, μπορούμε να του δώσουμε εμείς οδηγίες τι πρέπει να κάνουμε. Ποια είναι μια καλή ηλικία για να έρθουμε κοντά σας? Δεν υπάρχει ηλικία στα νοσήματα. Υπάρχει, Αν σας πω εγώ ότι στην Ελλάδα γεννιούνται 1 στα 200 παιδιά με υπερχολυστερολεμία βαριά κληρονομική. 1 στα 200 παιδιά. Δηλαδή, δεν το συνειδητοποιούμε γιατί τα νοσήματα αυτά έρχονται αργότερα. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος? Δηλαδή σε αιτήσια βάση, αν πούμε, είναι. Αν στην οικογένεια υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μια φορά το χρόνο πρέπει να γίνει. Άμα του κάνει εξέταση αίματος, κάνει τεστ, ένα τρίπλεξ καροτίδων, κάνει ένα stress test ή ένα τεστ. Πολύ ωραία το λέτε. Ναι, έτσι. Αυτά όλα μαζί δεν είναι τώρα. Όλα μαζί είναι τώρα. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή. Απλές εξετάσεις που κάνει ο καθένας. Μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Απλές εξετάσεις δεν είναι πολύ ακριβές και βγάζει ένα συμπέρασμα στην οικογένεια τι συμβαίνει. Και αν πιάσει έναν άνθρωπο, από την οικογένεια μπορεί να εξετάσει και του επόμενου. Μπράβο, να δει και αυτά. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ στο Μετροπόλιταν, πολύ σύγχρονο νοσοκομείο και με εξαιρετικά μηχανήματα και πολύ καλό προσωπικό. Χαιρετίσματα στον κύριο Φούσα.
ρωτούσα. Το φίλο μου. Ναι, το Στέφανο. Στέφανος, μπράβο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν μαζί παρέα και ο Να είστε καλά. Θα αποχαιρετήσουμε με τι, με ωραίες εικόνες Τίνου. Τίνος. Για ένα φοβερά χωριά. Λοιπόν, γεια σας.